Δεσποινής, Λουχάν. Δεσποινής, Λουχάν. Θεοσκότεινε εδώ πέρα. Μα... θαρώ κάποιος κλαίει. Δεσποινής, Λουχάν. Ποιος είναι? Ένας καλός φίλος. Τουλάχιστον έτσι το ελπίζω. Αυτή η φωνή... Ποιος είναι? Μια στιγμή να ανάψω το φως. Χούλιο. Από τον τρόπο που το λες φαίνεται πως η έκπληξη δεν είναι ευχάριστη. Ακόμα μου βαστάς κακία. Τι γυρεύετε εδώ πέρα? Μπα. Από πότε μου μιλάς στον πληθυντικό? Απαντήστε. Θα συνεχίσετε να με κατατρέχετε σε όλη σας τη ζωή? Δεν κατατρέχω κανέναν. Είμαι στο σπίτι μου. Εδώ, το σπίτι σας? Της οικογένειας μου, από τη μητέρα του Παύλου. Ή μήπως ξέχασες το όνομά μου? Ναι, βέβαια. Χούλιο Ρολδάν. Ώστε είναι αλήθεια? Έλα, μη στεναχωριέσαι. Για μένα ό,τι έγινε έγινε και δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αντίθετα, έρχομαι να σου προσφέρω τη σιωπή μου. Σαν καλός φίλος. Και αν δεν τη δεχτώ? Δεν σου το συμβουλεύω. Γιατί σαν εχθρός μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος. Τώρα πια τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Ήξερα έτσι ή αλλιώς, αυτό κάποτε θα τελειώνει. Μια στιγμή να συνεννοηθούμε. Δεν πρόκειται για τίποτα αισθηματικό. Πρόκειται για δουλειά. Θέλεις να μ' ακούσεις? Λέγε. Καμιά φορά η σιωπή είναι θησαυρός. Αν ήμουν πλούσιος, θα μ' άρεσε να σου τον προσφέρω. Αλλά είσαι μόνο επιχειρηματίας. Και γι' αυτό ήρθες να μου τον πουλήσεις. Έτσι δεν είναι? Μα δεν έχω άλλη διέξοδο. Και το τίμημα? Πάμφθινο. Ο Παύλος δεν ακούει άλλον από σένα. Εσύ τον έμαθες να γράφει το όνομά του. Για τούτο θα τον έκανες να βάλει την υπογραφή του κάμποσες φορές. Λοιπόν, άλλο δεν μας χρειάζεται παρά να υπογράψει μερικές φορές ακόμη. Σε χαρτιά που θα συντάξεις εσύ. Πάντα ήσουν έξυπνη. Με άλλα λόγια, νόμιμη κλοπή. Μια που είναι νόμιμη, το ουσιαστικό δεν ενδιαφέρει. Και σκέφτηκες έστω και για μια στιγμή ότι θα δεχόμουν αποδηλία? Εσύ ο επαγγελματίας Ντον Ζουάν, αυτό όλο και όλο έμαθες από τις γυναίκες. Από τι είδος γυναίκες, λοιπόν? Μην υψώνεις τη φωνή. Φεύγα από το σπίτι αυτό αμέσως. Έτσι αποκλείεται. Αύριο πάω πάλι ταξίδι. Και αν εσύ δεν θελήσεις να μ' ακούσεις, τότε κάποιος άλλος θα πρέπει να το κάνει. Θα ήσουν άξιος να το πεις στον Παύλο? Δεν είναι το πιο ευχάριστο, αλλά αν μ' αναγκάσεις. Όχι. Όχι απόψε. Θα παρά ήταν σκληρό. Άκουσε, Χούλιο. Μπορώ να σου ζητήσω μια διορία. Σε τι θα προχωρούσαμε? Συνέχισε το ταξίδι σου. Και δώσε μου την υπόσχεση πως θα φύγεις αμέσως χωρίς να τον δεις. Και έπειτα? Έπειτα θα γίνει ό,τι θέλεις. Όχι όμως απόψε. Όχι απόψε. Δεν πιστεύω να νομίζεις ότι θα με κοροϊδέψεις και εμένα σαν αυτόν, α? Σου είπα ποτέ ψέματα από φόβο? Ως τώρα όχι. Φεύγα λοιπόν και μην ανησυχείς. Όταν γυρίσεις θα είμαι έτοιμη να σου απαντήσω. Στορκίζομαι. Πάει καλά. Μην ξεχνάς ωστόσο πως όλα τα ταξίδια κάποτε τελειώνουν. Κρίμα. Θα ξαναειδωθούμε σύντομα, Δεσποινής Λουχάν. Κρίμα όλα τούτα τα ενθύμια. Κρίμα τα γράμματα, το σεντουκάκι, το... Γιατί τα μαζεύεις αυτά, Μάργα? Μην κουράζεσαι. Στο τζάκι θα κάνουν μια χαρά. Νομίζεις πως έχεις το δικαίωμα να κρίνεις τη μητέρα σου χωρίς να την έχεις γνωρίσει? Φτάνει. Έζησα 20 χρόνια χωρίς αυτήν. Μπορώ πολύ καλά να συνεχίσω το ίδιο. Ο Θεέ μου. Δεν θα ήταν καλύτερα να πας να πλαγιάσεις? Είσαι πολύ κουρασμένος. Όχι, όχι. Δεν είναι η δύναμη που μου λείπει. Το χειρότερο είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως μπορώ να σε βοηθήσω εγώ? Δεν πιστεύω. Στην αρχή, όταν μου μάθαινες τα πράγματα που ξέρουν οι άνθρωποι στις πολιτείες, όλα μου φαίνονταν τόσο εύκολα. Και τώρα όλο με μιας ένιωσα πως δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πως δεν θα καταλάβω ποτέ. Τι δεν θα καταλάβεις? Να, τώρα που ανέβηκα στην κάμαρά μου, ήταν φυσικό να συλλογιστώ τη μητέρα μου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν τα κατάφερα ούτε μια στιγμή. Πολεμούσα να φανταστώ τα γαλάζια μάτια της. Και αυτά που έβλεπα ήταν πράσινα. Ήθελα να σκεφτώ τα μαλλιά της. Και το μόνο που κατάφερα ήταν να νιώθω την ευωδιά από τα δικά σου. Γιατί? Μη δένεσαι τόσο με μένα. Σκέψου πως κάποια μέρα θα χωρίσουμε. Αυτό μου το είπες κιόλας την πρώτη φορά που ήρθες. Όμως ούτε αυτό είμαι ικανός να συλλογιστώ. Πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσεις. Σκέψου πως απόψε μπορεί να είναι η τελευταία μας νύχτα. Ούτε απόψε ούτε ποτέ. Θα ρίξω ότι τώρα που σε έχω θα σε αφήσω έτσι να φύγεις. Δεν θα μπορέσεις να το εμποδίσεις γιατί δεν θα το ξέρεις.
Κάποιο πρωί θα ξυπνήσεις, θα με φωνάξεις από βουνό σε βουνό. Μάργα! Και η Μάργα δεν θα είναι πια εδώ. Μα τι είναι αυτά που λες? Μ' αποχαιρετάς? Σε ειδοποιώ, ώστε να το ξέρεις όταν θα έρθει η μέρα αυτή. Δεν ήσουν ευτυχισμένος ως τώρα χωρίς εμένα? Ήταν αλλιώς. Πριν έρθεις εσύ, ο κόσμος ήταν γεμάτος πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει παρά ένα μόνο που με κυκλώνει σαν ζώνη από φωτιά. Μάργα. Μάργα. Σε ευχαριστώ. Αν η ζωή μου ήταν να σταματήσει σε τούτη τη στιγμή, θα άξιζε να τη ζήσω για να ακούσω ετούτα τα λόγια. Όμως μην εμπιστεύεσαι τόσο πολύ σε μια γυναίκα. Δεν θα σ' άρεσε να ξαναγυρίσει το βουνό? Τώρα πια είναι αργά. Εκεί έχανα τον ύπνο μου μόνο όταν πεινούσα ή όταν με πονούσε καμιά πληγή ή σαν με ξυπνούσε ο φόβος. Τώρα εσύ είσαι η μοναδική μου πληγή. Η πείνα μου. Ο φόβος μου. Με φοβάσαι εμένα? Απόψε ναι. Γιατί δεν είναι μια νύχτα σαν τις άλλες. Δεν νιώθεις ότι μυρίζει αλλιώτικα? Είναι το φθινόπωρο. Μυρίζει νοτισμένη γη. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ευωδιά της γης και της σάρκας σου ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή. Σήμερα είναι κάτι πιο βαθύ. Κάποιο μυστήριο που χώθηκε εδώ μέσα σαν την ημέρα εκείνη με την Ελαφίνα. Την ημέρα της αστραπής. Δεν το νιώθεις στον αέρα? Τώρα ναι. Και φοβάμαι κι εγώ. Είναι σαν να γλιστρώ σε κάποια παγίδα όπου θα χαθώ. Κι όμως θέλω να πέσω. Γιατί άλλαξαν όλα τόσο πολύ? Γιατί σαν ήρθες ήμουνα εγώ ο πιο δυνατός και τώρα όλη τη δύναμη την έχεις εσύ? Πρέπει να σωθείς από μένα, Παύλο. Υπάρχει ακόμα καιρός. Τώρα πια δεν μπορώ να κάνω πίσω. Μα και να μπορούσα δεν θα το έκανα. Εσύ που τα ξέρεις όλα, πες μου, τι είναι αυτό που νιώθω συνάμα στην ψυχή και στις ρίζες από το αίμα μου? Δεν ξέρω. Μακάρι να είναι αυτό που νιώθω κι εγώ. Και σένα σου τρέμουν τα λόγια μέσα σου πριν τα πεις? Και εμένα. Μα τότε δεν υπάρχουν μονάχα δυο μεγάλα πράγματα στον κόσμο. Εκτός από το Θεό και το θάνατο, είναι και ένα τρίτο που κάνει τον άνθρωπο να τρέμει. Ναι, Παύλο. Υπάρχει ένα τρίτο μυστήριο που είναι σαν να νιώθεις το Θεό και συνάμα σαν να πεθαίνεις. Πες τη λοιπόν αυτή τη τρίτη λέξη. Θέλω να σε ακούσω να τη λες. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου. Αυτή η τρίτη λέξη, όταν είναι αλήθεια, λέγεται καλύτερα χωρίς να μιλάμε. Έτσι. Και οι καλεσμένοι μας που βρίσκονται, Ευσέβιε? Πήγανε μια βόλτα στο κτήμα με τον κύριο Ρονδάν. Τέτοια ώρα? Μα έχει ωραίο φεγγάρι, κυρία. Ωστόσο, αν το πόδι μου ετούτο δεν με ξεγελάει, γρήγορα θα μπουν μέσα για να γλιτώσουν την πόρα. Ο ρευματισμός μου ποτέ δεν λαθεύει, κυρία. 23, 24, 25 τα κεράκια του. 25 τα χρόνια του. Πέστε κιόλας σαν ανεχτές που κατέβηκε από το βουνό η Βιολικόπουλο. Και τώρα είδες τι ωραία που του πάει το σμόκιν. Μα το έχει στο αίμα του να είναι κανείς αφέντης. Είναι όλα εντάξει, κυρία? Δεν λείπει τίποτα για το δείπνο? Όλα καλά είναι. Ωστόσο, το μόνο που δεν θα μπορέσω να χωνέψω θα είναι τούτοι οι προσκαλεσμένοι μας. Υπομονή, κυρία μου, υπομονή. Στο κάτω-κάτω, όσο μακρινή και αν είναι, άλλους από αυτούς τους συγγενείς δεν έχετε. Τι να πεις, Ρολδάν κι αυτή, εκφυλισμένο σόι. Μα τι είναι αυτές οι άδειες μπουτήλες εδώ? Ποιος ήπια κιόλας τόση σαμπάνια? Ο κύριος με τον εξάδερφό του, τον κύριο Χούλιο. Τώρα ήταν εδώ. Πολύ στο κέφι και οι δυο τους. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Ο Παύλος δεν είναι συνηθισμένος να πίνει. Και από τότε που γύρισε αυτός ο ξάδερφος, πολλές φιλίες βλέπω και έχουν. Κάτι γυρεύει αυτός. Και οπωσδήποτε για καλό δεν είναι. Ρολδάν, τι περιμένεις? Δεν βαριέστε. Παιδιάστηκα καμώματα. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω, κυρία. Με θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Κυρία μου. Η πρώτη του γιορτή. Η πρώτη του εμφάνιση στον κόσμο. Όπως τον καιρό όταν πρωτοβάλαμε κι εμείς. Μακριά φορέματα. Να σε, Αγγελίνα. Άφησες την τούρτα σε σιγανό φούρνο? Ναι, στο φούρνο. Δεν πιστεύω να τον έκλεισες. Ναι, κλειστός είναι.
Μα τότε η τούρτα θα καίγεται. Ναι, θα καίγεται. Τι έχεις? Τι σου συμβαίνει, Αγγελίνα? Άφησέ με, Ματίλδη. Άφησέ με. Μα είναι λοιπόν κάτι σοβαρό. Στη ζωή σου μη με τρομάζεις. Μίλα. Είχα ορκιστεί να μην το πω σε κανένα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Η Μάργα φεύγει απόψε. Φεύγει? Και γιατί? Σαν πως το ξέρω. Μπήκα στο δωματιό της και τη βρήκα να κλαίει στα σκοτεινά. Και οι βαλίτσες της έτοιμες, κλεισμένες. Δεν σου είπε τίποτα? Τίποτα. Με όρκισε μονάχα να μην μάθει κανείς τίποτα πριν φύγει. Και το κάνει, λέει, για το καλό του Παύλου. Πρέπει να κάνουμε κάτι, Ματίλδη. Δεν μπορεί να φύγει έτσι, δεν μπορεί. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Πάνε λίγοι μήνες που η Μάργα δεν είναι αυτή που ήταν. Θλιμμένη, χλωμή. Λες να είναι άρρωστη? Θυμάσαι προχτές, σαν τρώγαμε που της ήρθε λιποθυμία? Ναι, αλλά της πέρασε αμέσως. Μια ζαλάδα ήταν. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνει τέτοιες ζαλάδες. Όταν ένα κορίτσι παθαίνει τέτοια πράγματα, μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό, Αγγελίνα. Όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό. Ναι, Αγγελίνα, αυτό ακριβώς. Και το χειρότερο είναι πως δεν φταίει αυτή, αλλά εμείς που δεν το σκεφτήκαμε πρωτύτερα. Ο κύριος Ρολδάν το είπε από την πρώτη μέρα, θυμάσαι? Έχετε ένα βαρέλι δυναμίτη και θέλετε να φέρετε το φυτίλι. Ποιος τώρα έχει την ευθύνη, το βαρέλι ή το φυτίλι? Αυτό είναι που με κάνει έξω φρενών. Σε αυτή λοιπόν την καταραμένη ζωή, πάντα να έχουν δίκιο αυτοί οι διάφοροι Ρολδάνοι. Έλα, να τι έρχονται, ο Παύλος με το Χούλιο. Ναι, ναι. Πάμε εμείς να δούμε αν έμεινε τίποτα από την καταραμένη τη τούρτα. Πάμε, Αντελήνα. Είσαι σπουδαίος, Χούλιο. Και να σκέφτομαι πως έζησε ως το σήμερα, δίχως να ξέρω τι θα πει φίλος. Έλα, έλα, φίλησέ με, αδερφέ. Σε ευχαριστώ, Παύλο. Ήμουν σίγουρος πως θα γινόμαστε φίλοι. Οι καλύτεροι φίλοι στον κόσμο αυτό. Έλα, έλα. Κι άλλο ένα ποτήρι? Πάντα σαμπάνια. Όχι, 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 εσύ δώσε εδώ την ποτήλια. Εσύ την ανοίγεις πολύ λεπτεπίλεπτα. Εμένα μου αρέσει να κάνει μπαμ. Και ύστερα στη γεια μας λοιπόν. Γεια μας. Βαστίξου στην πολυθρόνα, μην πέσεις. Παράθεμά του τη σαμπάνια, δύναμη που την έχει. Σου τσακίζει τα κόκαλα, σαν πως να τρέχεις μέρα ολάκερη μετάλογο. Α, το βρήκα. Η σαμπάνια είναι σαν το άλλο. Φωτιά στο αίμα και αφρός στο στόμα. Ένα μποτιλιαρισμένο άλογο, ε! Τι ωραία που το είπες. Εσύ είσαι πραγματικά σπουδαίος. Έλα, έλα πάλι, αδερφέ μου, αγκάλιασέ με έτσι. Έτσι είσαι όλη μας τη ζωή. Και τώρα μπορείς μια στιγμή να μ' ακούσεις, Παύλο? Δεν παρατάς το χαρτοφύλακα και τα χαρτιά. Τέτοια ώρα θες να κάνω δουλειά? Όχι δουλειά, κάτι να υπογράψεις μόνο. Τη δουλειά την κάνω εγώ. Οι αφεντάδες σαν και σένα μόνο την υπογραφή τους βάζουν. Να, εδώ. Αν έχεις την καλοσύνη. Τώρα κιόλας, δύσκολο πράγμα, θα πρέπει να μάθω. Έλα τώρα, θα μου πεις ότι δεν ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Έτσι κι έτσι. Αυτή η κουτοδασκάλα με έμαθε να το βάζω μονάχα με το δεξί. Και τούτα τα κουρελόχαρτα πρέπει να τα υπογράψω με το αριστερό. Με το αριστερό? Ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Το φυσίγκι που έσκασε στο δεξί χέρι του πατέρα μου και που δεν μπορούσε όλο τον τελευταίο καιρό να το κουνήσει. Αυτό γίνηκε τον Οκτώβρη. Έλα τώρα πες μου εσύ που είσαι έξυπνος άνθρωπος. Με τι χέρι θα υπόγραφε εδώ για τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη? Αλλά δεν βαριέσαι, είσαι ακόμα πολύ νέος και δεν τα καταλαβαίνεις κάτι τέτοια. Άλλη μια σαμπάνια? Όχι, ευχαριστώ. Μπα. Καλά, πώς γίνει σκάτας προς το χαρτί? Τώρα δηλαδή θα βγει πως εσύ δεν το σηκώνεις το κρασί? Κάθε βράδυ και πουρνώ θα του δίνω μαϊδανό. Τραλαριλαριλαρο. Κάθε βράδυ και πουρνώ. Αρκετά, Παύλο. Σου φαίνεται ωραίο να δεχτείς έτσι τον κόσμο?
Ανέβα πάνω και βάλε το κεφάλι σου κάτω από τη βρύση. Χτενίσου, συγυρίσου. Καλά, δεν πάω. Μη θυμώνεις, θεία Ματίλδη. Ευχαριστώ, Χούλιο. Σορκίζομαι πως με έκανες να διασκεδάσω όσο ποτέ στη ζωή μου. Κάθε βράδυ για πουλό. Θα δεν ντρέπεστε να μεθάτε ένα παιδί που δεν έβαλε ποτέ κρασί στο στόμα του? Το παιδί τα έχει 400. Και το μυαλό του δουλεύει καλύτερα και από το δικό σας και από το δικό μου. Και ένια σας. Ποιος ξέρει τι ύπουλο σκοπό είχατε? Κυρία, μη φωνάζετε. Οι καλεσμένοι σας έρχονται. Ω, αγαπητή Ματίλδη, γυρίσαμε όλο το κτήμα. Θαύμα. Ευχαριστώ. Καλοσύνη σας. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Σκεφτείτε τα δάση, τα μεγάλα πίμνια, το καταφύγιο στο βουνό με τις απέραντες εκτάσεις για κυνήγι. Αχ, σωστό όνειρο, μαμά. Και το παιδί, πού είναι το παιδί? Τώρα έρχεται. Με την άδειά σας πάω να του μιλήσω. Εξάλλου ο Χούλιο θα σας περιποιηθεί. Είναι ειδικό. Χέρεφ, Ανής, θεία Λουλού, εσείς τι προτιμάτε? Θα προτιμούσα κάτι γαλλικό. Και εσύ, Φιφί? Εγώ κάτι γλυκό. Κυρία καθηγητά, τι θα πάρετε? Ό,τι να είναι. Το μόνο που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το ταχύτερο αυτό το παιδί των δασών. Επιστημονικό ενδιαφέρον. Και βέβαια, για το βιβλίο μου. Περί του σημερινού αγρίου ανθρώπου και του πρωτογόνου. Θα ήταν ένα συγκλονιστικό κεφάλαιο. Μην είστε τόσο αισιόδοξο, κυρία καθηγητά. Ο Παύλος τώρα πια δεν είναι παρά ένας αγριάνθρωπος που καταστράφηκε από τη μόρφωση. Για τους απληροφόρητους μπορεί. Αφήστε όμως εμένα να τον εξετάσω σαν ανθρωπολόγος και θα δείτε πώς θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά του ανθρώπου της ζούγκλας. Εγώ πεθαίνω από περιέργεια, όμως τον φοβάμαι. Λένε πως την πρώτη φορά που είδε γυναίκα χύμιξε πάνω της και τη δάγκωσε. Άλλο που δεν θέλεις εσύ, ανόητη. Ο Παύλος είναι πάμπλουτος και κατά τον πατέρα σου το δάγκωμα ήταν η πρώτη εκδήλωση. Το φιλί ήρθε κατόπι. Εμένα, κύριε καθηγητά, δεν με ενδιαφέρει η επιστημονική περίπτωση. Αυτό που ο Παύλος έχει στο αίμα του μπορεί να είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα κληρονομιά. Κληρονομιά, είπατε, κληρονομιά. Ακούς, Φιφί? Ο πατέρας του έζησε 20 χρόνια στο περιθώριο του νόμου. Πέθανε τρελός. Εμένα να μην με ζυγώσει, μαμά. Να μην με ζυγώσει, γιατί θα βάλω τις φωνές. Εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Κι ας σου πω να βγεις μαζί του στον κήπο, θα βγεις. Στα σκοτεινά με αυτόν τον αγριάνθρωπο. Στα σκοτεινά όλοι οι ίδιοι είναι. Ω, να τους κιόλας, να τους. Κύριοι, καλησπέρα σας. Μπα, μπα, τι συμβαίνει? Βουβαθήκατε όλοι? Έλα, γέ μου, να σε παρουσιάσω. Η Δόνια Λόλα Πέρεθ Ρολδάν. Λουλού, σκέτα Λουλού, παρακαλώ. Χάρηκα πολύ, Λουλού. Να σε φιλήσω? Όχι, όχι, στις κυρίες φιλούν μόνο το χέρι. Συγγνώμη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 25, 25. Η πιο όμορφη ηλικία. Τη βάστηξα 10 ολόκληρα χρόνια. Τελικά όμως το παίρνει κανείς απόφαση. Ορίστε, να και η κόρη μου Φιφί. Δεν έβλεπε την ώρα να σε γνωρίσει. Δεν έβλεπε την ώρα. Και φτηνή στο χέρι να τη φιλήσω? Όχι δα, ξαδέρφια είσαστε. Αν θέλεις μπορείς να τη φιλήσεις στο μέτωπο. Όχι, όχι. Δεν της αρέσει, προτιμάει ίσως αλλού. Συμπαθάτε τον, δεν ξέρει. Ο καθηγητής Αύγουστος Πέρεθ Ρόδαν. Καθηγητής δεν ξέρω σε τι. Της ανθρωπολογίας, κυρία. Χαίρο πολύ, νεαρέ. Ανθρωπολογία, λοιπόν. Και τι είναι αυτό ακριβώς? Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη του ανθρώπου. Ο καθηγητής είναι διάσημος. Δημοσιεύει ένα σωρό βιβλία και έχει στο σπίτι 40 κλουβιά με μαϊμούδες. Μπράβο! 40 κλουβιά με μαϊμούδες για να μελετήσει τον άνθρωπο. Θεωρώ πως το ενδιαφέρον θα ήταν να μάθουμε τι σκέφτονται οι μαϊμούδες για τον κύριο καθηγητή. Ετοιμό της πνεύματος. Μου επιτρέπετε, νεαρέ, να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Πρόκειται για επιστημονική περιέργεια. Στη διάθεσή σας, κύριε καθηγητά. Δεν θα σας ενοχλήσει να πάρω μερικές σημειώσεις? Αμπά, καθόλου. Μπορείτε να ρωτήσετε και να γράψετε ό,τι θέλετε. Ποια είναι τα αγαπημένα σας σπορ? Το κυνήγι και το ψάρεμα. Μάλιστα. Ακριβώς όπως τα φανταζόμουν. Τα δύο πάθη του πρωτογόνου ανθρώπου. Η ανάγκη της κατακτήσεως. Α, αυτό όχι. Εγώ δεν είμαι παρά ένας φτωχός αγριάνθρωπος. Εύστοχη απάντηση. Και από τα πράγματα που γυαλίζουν, τι προτιμάτε? Τα γυάλινα περιδέρια, τις πουλιες. Τα άστρα και τα μάτια των γυναικών. Το άκουσες, Φιφί? Δεν είναι γοητευτικός? Πολύ. Πότε θα πάμε στον κήπο? Ύστερα, κόρη μου. Τώρα τον χρειάζομαι εγώ. Για πείτε μου, ποιες λέξεις σας αρέσουν περισσότερο, οι μακριές ή οι σύντομες? Οι σύντομες, βέβαια. Μετάση επαναλήψεως των συλλαβών.
Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω σαν τα παιδιά που τη βρίσκει τη λένε γλουγλού, την καμπάνα τη λένε νταν-νταν. Άμπα, όχι. Αυτά δεν τα είχα ακούσει σαν απόψε. Ναι, μαμά, όχι φιφί, ναι, λουλού. Σημειώστε το, κύριε καθηγητά, σημειώστε το αυτό. Είναι προστιχιά. Δεν θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε τις ερωτήσεις και να δειπνίσουμε εν ειρήνη? Ησυχάστε, σας παρακαλώ. Το παιδί απήντησε με όλη του την αθωότητα. Το είπε επίτηδες για να μας πειράξει. Και εσύ θα τα αφήσεις έτσι αυτό, Αύγουστε? Πάμε, μπαμπά. Το αμάξι είναι ανοιχτό γιατί ο πυρός είπε ότι θα βρέξει. Σας παρακαλώ, κάνετε μου τη χάρη να καθίσετε όλοι. Μια ερώτηση ακόμη. Η τελευταία. Είναι η πιο λεπτή. Μου υπόσχεσαι, νεαρέ, ότι δεν θα πειραχτείς? Εγώ να πειραχτώ? Μπα, μην ανησυχείτε. Πέστε τι, πέστε τι. Άσε το Στράους, θεία. Εμπρός, μιλήστε. Ασφαλώς αγαπάτε πολύ τα άλογά σας και τα σκυλιά σας. Τα λατρεύω. Φυσικά, σας είναι χρήσιμα. Κατά βάθος όμως αισθάνεστε ικανοποίηση να τα βασανίζετε αυτά τα ζώα? Να βασανίσω εγώ τα ζώα? Ποτέ. Εξάλλου βλέπετε είναι ζώα που τα αφήνω και σημειώσεις να παίρνω. Πρέπει να ερμηνεύσω τα λόγια σας σαν προσβολή? Α, ώστε το θέλετε πιο καθαρά να σας το πω? Άντε λοιπόν. Παιδί μου, το παράκανε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να ζητήσει συγγνώμη. Ησυχάστε, φίλοι μου. Ας παραβλέψουμε. Μια κρίση σύτο. Και η δύναμη της μανίας άλλο δεν είναι παρά εκτόνωση αδρεναλίνης. Να τη χαίρεστε την επιστήμη σας. Ώστε ο άνθρωπος που δίνει τη ζωή και την ψυχή του για κάτι μεγάλο, για κάτι σπουδαίο, ο άνθρωπος που έχει δύναμη να κάνει έργα μεγάλα, άλλο δεν είναι η δύναμή του αυτή παρά εκτόνωση αδρεναλίνης. Και με τι πολεμάτε, κύριε καθηγητά, την αδρεναλίνη? Με ινσουλίνη, νεαρέ. Κι αν είναι κίνδυνος, με ζάχαρο. Τότε σωθήκαμε. Ζάχαρη για τους ελεύθερους και τους δυνατούς. Ζάχαρη για κάθε πάθος δημιουργίας. Το μέλλον του κόσμου είναι η ζάχαρη. Παύλο, πώς έγινες έτσι? Α, να είσαι κι εσύ. Κοίταξε τους ανθρώπους σου, τον κόσμο σου. Μοιάζουν άντρες και γυναίκες, όμως είναι ανδρίκελα. Μια κλωστή τραβάς και υποκλίνονται. Άλλοι και χαμογελούν, άλλοι για να... Μα δεν καταλαβαίνω τι έγινε εδώ. Σας παρακαλώ, θα ήταν καλύτερα να φύγετε. Όσοι, μην κουνηθείτε. Κανένας δεν θα φύγει. Δεν ήρθατε στο υποδρόμιο να δείτε τον άνθρωπο ζώο και να διασκεδάσετε? Λοιπόν, ορίστε, διασκεδάστε. Ιδού ο κύριος καθηγητής, μήτε μια σκέψη δική του. Και ό,τι λέει είναι κλεμμένα από βιβλία περιοπής. Και η μητέρα που αγωνιά για τις κόρες της στην πατριά. Παρακεί μπορεί κανείς να δει κάποιον κύριο Ρολδάν κατακτητή. Κάποιο Ρολδάν διαχειριστή και μεγαλόφρεπολιστή. Σας παρακαλώ. Ντάνι Παύλο, δεν ξέρεις τι λες. Σταμάτα. Α, επιτέλους. Ώρα ήταν να βρεθεί και ένας άντρας εδώ μέσα. Μπρος, κόπιασε, Γούλιο. Έλα, μπρος. Όχι, φρόνημα. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνον εγώ. Αφήστε τον, είναι εκτός εαυτού. Κρίμα. Είπα κι εγώ πως βρήκα έναν άντρα να μετρηθούμε. Ευσέβεια! Ευσέβεια! Ετοίμασε αμέσως δύο άλογα. Εσείς δρόμο τώρα. Πάω να αλλάξω. Και αν σας ξαναβρω εδώ, θα σας διώξω με το καμτσίκι. Έξω! Έξω από εδώ! Έξω! Έξω! Λυπάμαι για αυτή τη σκηνή. Σε ζητώ από μέρους του συγγνώμη. Εσείς φταίξατε που θελήσατε να τον κοροϊδέψετε. Συγχωρήστε τον. Ήπια και δεν είναι συνηθισμένο. Οι δικαιολογίες είναι περιττές. Όταν έχει κανείς στο σπίτι του ένα τέτοιο θηρίο, το κρατά κλεισμένο. Πάμε. Πάμε. Πηγαίνετε μαζί το σεξο, θεία Ματίλδη. Και εσείς, θεία Αγγελίνα. Αφήστε με μόνη μαζί του. Μια στιγμή. Έχουμε πρώτα μια διαφορά να τακτοποιήσουμε εμείς οι δυο δεσποινείς Λουχάν. Προς τι? Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει ό,τι και αν μου πεις. Και ό,τι και αν σου πει εκείνος. Ούτε εκείνος. Αν ετούτο είναι το τελευταίο σου ατού, έχασες το παιχνίδι, Χούλιο. Θα αρνηθείς πως είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο? Με όλη μου την ψυχή. Και δεν φοβάσαι μην το χάσεις? Ή νομίζεις πως ύστερα από αυτό δεν θα μιλήσω όπως την άλλη φορά? Δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα. Ό,τι πρέπει να μάθει ο Παύλος για μένα, θα του το πω εγώ. Δεν σε πιστεύω. Και τότε είπες ότι ήσουν ανίκανη να πεις ψέματα και έκανες τόσο καιρό. Ήμουν ευτυχισμένη. Μπορείς να συνεχίσεις αν θέλεις. Αλλιώς η διορία τελειώνει απόψε. Σκέψου το καλά. Αν δεν θελήσεις να με βοηθήσεις, τότε ένας δρόμος μου μένει. Και μπορώ να κάνω στον Παύλο πολύ μεγαλύτερο κακό από αυτό που φαντάζεσαι. Τι χειρότερο παρά να μας χωρίσεις για πάντα? Πολύ χειρότερο. Αυτή η κρίση της μανίας που τον έπιασε δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Και ο καθηγητής μπορεί να είναι ένας πολύτιμος μάρτης. Τι θέλεις να πεις? Αυτό που κιόλας σκέφτηκες. Όχι. Ύστερα από 20 χρόνια ζωής με έναν τρελό πατέρα, νομίζεις πως θα ήταν τόσο δύσκολο να κλείσουμε έναν άνθρωπο που μιλάει με τα πουλιά και που βλέπει το Θεό στις αστραπές? Όχι, όχι.
Αυτό θα το κάνεις όσο μπορώ εγώ να φωνάξω. Γιατί δεν θα επαναληφθεί και με αυτόν η ιστορία του πατέρα, όπως ξαναγίνεται και με σένα η ιστορία της μάνας. Άτιμε. Όχι και να με χτυπήσεις. Σου ακινητώ το χέρι όταν θέλω εγώ. Σε κρατώ, Μαργαρίτα. Αποφάσισε. Τώρα αμέσως. Εδώ είσαι ακόμα εσύ. Με τα βρώμικα χέρια σου πάνω της. Τι είναι αυτό που θα αποφασίσει τώρα η Μάργα? Μίλα. Μίλησε, λέω. Εγώ δεν θα μιλήσω. Αυτή θα σου πει. Έτσι δεν είναι, Μάργα? Καλά, Χούλιο. Θα του πω. Αλλά φεύγα. Φεύγα όσο είναι ακόμα καιρός. Άκουσέ την. Είναι μια παλιά ιστορία που θα σε ενδιαφέρει. Γιατί υπεράσπισες αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφησες να τον χτυπήσω? Άκουσε, Παύλο. Είδα το θάνατο στα μάτια σου. Δεν έπρεπε να σκοτώσεις. Και αυτή η παλιά ιστορία? Σορκίζομαι πως θα έδινε τη ζωή μου για να μην σου κάνω αυτό το κακό. Όμως δεν θέλω να μείνει ανάμεσά μας κανένα ψέμα, κανένα μυστικό. Αυτός ο άντρας ήταν εραστής μου. Τι είπες? Όχι. Όχι, δεν μπορεί. Δεν άκουσα καλά. Το καταλαβαίνω, αγάπη μου. Και εμένα τώρα μου φαίνεται τόσο αδύνατο όσο και σένα. Όχι, Μάργα. Πες μου πως αύριο δεν θα βγει ο ήλιος. Πες μου πως ο κόσμος όλος θα χαθεί. Όλα θα τα πιστέψω. Αυτό όμως όχι. Και τι θα χρησιμεύε να σου το κρύψω? Κάποια μέρα θα το μάθαινες. Καλύτερα να σου το πω εγώ. Είναι τουλάχιστον πιο τίμιο. Ώστε είναι αλήθεια. Εσύ. Εσύ που δεν μπορούσα να σε φιλήσω χωρίς να τρέμω από την κορφή ως τα νύχια. Εσύ η ιερή. Η μοναδική. Και μπορείς και μου το λες. Και να με αντικρίζεις. Φωνάω όσο κι εσύ. Όμως δεν νιώθω ένοχη. Γι' αυτό δεν σου ζητάω να με συγχωρέσεις. Πάει καλά. Τότε δεν χρειάζονται δυο άλογα. Ένα φτάνει. Ήταν πριν από χρόνια. Στο πανεπιστήμιο. Δεν σου γύρεψα καμιά εξήγηση. Δεν είναι εξήγηση. Σε αποχαιρετώ. Να λείπει. Γαλάζια ή πράσινα μάτια, αδελαίδες, μάργες. Όλες ίδιες είναι. Όλες για να καταστρέψουν έναν άντρα. Άντε, φεύγα. Τι περιμένεις? Να σου πω αντίο. Χωρίς κακία. Δώσε μου το χέρι σου. Άδικα χασομεράς. Τρέχα. Βιάσου. Ο Χούλιο δεν θα είναι μακριά. Διώξε με αν δεν είσαι άξιος να με καταλάβεις. Δεν έχεις όμως το δικαίωμα να με βρίζεις. Έξω, είπα. Θέλω το σπίτι μου καθαρό. Έξω, με κίνους. Έξω. Θα φύγω, έννοια σου. Πρώτα όμως θα μ' ακούσεις χωρίς φωνές. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι αφάνταστα πιο μικρός από μένα. Τόσο μικρός που σε λυπάμαι, Παύλο. Και ντρέπομαι για σένα. Για σένα τον αγνό, τον ελεύθερο, που ξαφνικά έγινε ένα τέρας. Μισό άγριο άνθρωπος και μισό ανδρίκαινο. Με όλα τα άγρια ένστικα του βουνού και όλες τις προλήψεις του εδώ κόσμου. Εσύ με έκανες έτσι. Μπορείς να είσαι περήφανη για το έργο σου. Δίκιο έχεις. Είσαι η πιο θλιβερή αποτυχία της ζωής μου. Όμως, αν κάποιος κάτι χρωστάει εδώ, αυτός είσαι εσύ. Δεν θέλω τίποτα να χρωστάω σε κανέναν. Αν έχουμε κανέναν εκκρεμή λογαριασμό, πέρασα από τη διαχείριση. Αυτό είναι ταπεινό και ανάξιο για σένα, Παύλο. Διάταξε λοιπόν να μου κοιτάξουν τις βαλίτσες μου, όπως κάνουν στις υπηρέτριες όταν φεύγουν. Μέτρα τα σημικά σας, τα κοσμήματά σας. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πάρεις. Μαθημένος είμαι να με κλέβουν όλοι. Αλήθεια. Τότε μέτρησε το αίμα σου, να δεις μήπως σου λείπει από αυτό. Γιατί παίρνω μαζί μου το καλύτερο που γίνεται. Ένα παιδί. Ένα παιδί? Δικό μου παιδί? Με τι δικαίωμα θα το έλεγες δικό σου? Δεν έβαλες παρά μονάχα το ένστικτο. Τη θέληση την έβαλα εγώ. Δεν θα μου το πάρει κανείς. Κανείς. Είναι δικό μου. Ολότελα δικό μου. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Άφησέ με να φύγω. Όχι. Κάτσε εκεί. Νόμιζες πως θα με έδαινες με αυτό? Άφησέ με να περάσω. Τώρα όχι. Δεν θα βγεις από εδώ μέσα ώσπου να το έχεις. Ύστερα θα φύγεις. Αλλά μόνη. Και η ιστορία θα ξαναρχίσει. Εσύ στον κόσμο των ανδρικαίων και εγώ με το κουτάδι μου εκεί ψηλά. Αυτό ποτέ. Το παιδί μου θα είναι το μεγάλο έργο της ζωής μου. Θα είναι άντρας σωστός. Ούτε ζών ούτε ανδρίκελο. Θα είμαι η μάνα ενός αληθινού άντρα. Ενός σωστού άντρα. Άντρα. Μάργα. Μάργα. Εγώ θύμισα. Μάργα, κοίταξε με. Δεν ήξερα τι έλεγα. Παγώσαν τα χέρια σου. Να τα φιλήσω να σου το ζεστάρω. Είναι τόσο ήσυχη. Τόσο ακίνητη. Μάργα. Πώς σκοτίνιασε. Και το σκοτάδι φέρνει κρύο. Κρύο. Όχι. Όχι ο θάνατος. Όχι. Δίνω όλη μου τη ζωή για ένα λεπτό της δικής της. Αλλιώς και οι δυο μαζί. 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 Μη με αφήνεις πάλι μονάχο.
μόνο αφού σε γνώρισα. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Άστραψε. Όλα φωτίστηκαν. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ. Παύλο, αγάπη μου. Εδώ είμαι, Μάργα. Μαζί σου πάντα. Αφήνεις έτσι. Δεν μπορώ. Είναι σαν να πεθαίνω. Μη φοβάσαι. Τώρα πια ο θάνατος δεν θα τολμήσει. Η ζωή είναι μέσα σου. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και αυτή η τρίτη λέξη που δεν την είπες ποτέ. Αγάπη. Αγάπη. Στο θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Η τρίτη λέξη» του Αλεξάνδρου Κασόνα. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Βάσο Μεταξά, Ματίλδη. Κώστας Παπαγεωργίου, Ευσέβιος. Μαργαρίτα Λαμπρινού, Αγγελίνα. Σπύρος Ολύμπιος, Ρολδάν. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάργα. Χρήστος Πάρλας, Παύλος. Νίκος Παπαναστασίου, Χούλιο. Γιάννα Ολυμπίου, Λουλού. Ρένα Βενιέρη, Φιφή. Χρήστος Δακτυλίδης, Καθηγητής. Μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Ιουλία Ιατρίδη. Μουσική επιμέλεια Νένις Τζίμα. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Μανώλη Μαυρομάτη.